Μόνο που το είδα στη τηλεόραση, αισθάνθηκα ένα ρίγο και μια ντροπή. Σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί στην κοινή γνώμη η συγκλονιστική ιστορία της 27χρονης που με απειλές και τη χρήση βίας εξαναγκαζόταν από τα 12 χρόνια της να υποκύπτει στις αρρωστημένες ορέξεις του βιολογικού της πατέρα, ο οποίος τη βίαζε συστηματικά μέχρι τον περασμένο Αύγουστο. Κρέμαρμα θέλει, κρέμαρμα. Όσα αποκάλυψε στους άνδρες του αστυνομικού τμήματος Κισάμου η νεαρή κοπέλα και όσα ομολόγησε ο ίδιος ο δράστης ξεπερνούν κάθε όριο διαστροφής. 12 ετών το θύμα κακοποιήθηκε σεξουαλικά για πρώτη φορά και αυτό συνεχίστηκε μέχρι τα 27 της χρόνια, άλλοτε μέσα στο σπίτι της οικογένειας και κάποιες φορές ενώ στο διπλανό δωμάτιο κοιμόταν η μητέρα της και άλλοτε σε απόμερη παραλία. Δεν μπορώ να τα βλέπω. Εκνευρίζομαι. Ο κόσμος δεν πρέπει να μιλάει, να τα καταγγέλει. Ή να τον κρεμάσουν εκεί στην πλατεία την αγορά. Εκεί χρειάζεται. Κρεμάλα. Μόνο αυτό. Τίποτε άλλο. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε από το αστυνομικό τμήμα Κισάμου τον περασμένο Οκτώβριο, όταν η 27χρονη, αφού είχε εγκαταλείψει το σπίτι του μαρτυρίου για να ζήσει με τον σύντροφό της, δεχόταν απειλές και ύβρις από τον πατέρα και επί σειρά ετών βιαστή της. Προφανώς υπάρχει πρόβλημα στον άνθρωπο και στην οικογένεια. Και καλό είναι να επιμεληθεί και το κράτος λίγο πολύ με τις κοινωνικές υπηρεσίες όταν βλέπουν τέτοιες καταστάσεις να βοηθάνε, όσο γίνεται για να αποφεύγονται. Έκκληση στους πολίτες να καταγγέλουν περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας απευθύνουν με αφορμή την υπόθεση της 27χρονης υπρονιακές αρχές. Χαρακτηριστικά που υπόθηκε ότι όταν ακούμε έναν βιασμό για έναν ανήλικο ή μια γυναίκα που πονά και φωνάζει, κάποιοι δεν δίνουν σημασία. Όταν ακούσουμε όμως τα drums να χτυπούν πάλι από την ίδια πόρτα, θα χτυπήσουμε και θα ενημερώσουμε. Υπ' αυτή την έννοια, εμείς καλούμε τον κόσμο για οτιδήποτε αντιληφθεί να έρθει και να το κοινωνήσει σε εμάς. Ακόμη και σήμερα, σε κλειστές κοινωνίες, ανθρώπινα δράματα παραμένουν κρυφά και επικρατεί σιωπή. Πρέπει να βγάλει από μέσα αυτά τα στερεότυπα του φόβου και της ντροπής. Πρέπει επιτόπου να καταγγέλλονται αυτά τα πράγματα. Η μητέρα της κοπέλας που κατέθεσε για την υπόθεση παραδέχτηκε ότι η κόρη της την είχε ενημερώσει για το μαρτύριό της, πλην όμως δεν την πίστευε. Αντίθετα, αποδεχόταν τους ισχυρισμούς του συζύγου της. Για τις γυναίκες οι οποίες υπόκεινται σε βία, ότι υπάρχει ο ξενώνας φιλοξενίας γυναικών και παιδιών, των κοριτσιών τους δηλαδή κυρίως. Μπορούμε να αγκαλιάσουμε τις γυναίκες αυτές με τον παιδοψυχολόγο, την ψυχολόγο, την κοινωνική λειτουργό. Ο 55χρονος που κρατείται στις φυλακές Τρυπόλεως αντιμετωπίζει τις κακουργηματικές κατηγορίες του βιασμού ανήλικης κατ' εξακολούθηση και της τέλεσης γενετήσεων πράξεων με ανήλικη που δεν συμπλήρωσε τα 14 έτη της ηλικίας της, καθώς επίσης και την κατηγορία της αιμομιξίας.